Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας μιλήσω για την αγαπημένη μου συλλογή από bronzers και highlighters. Είναι γεμάτο αυτό το κουτί και λείπουν και δύο παλέτες μάλιστα. Υπάρχουν εδώ πολύ αγαπημένα bronzers και highlighters, αλλά και μερικά τα οποία νομίζω θέλω να ξεφορτωθώ. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στο κανάλι, κάντε το τώρα γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, πατώντας το κουμπί εγγραφή ή subscribe, αλλά πατήστε και το κουδουνάκι γιατί και αυτό είναι σημαντικό για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε με κρεμώδη bronzers και συγκεκριμένα με αυτό που φοράω στο πρόσωπό μου. Μπορείτε να μαντέψετε ποιο είναι με βάση αυτά που σας είχα πει ότι θα αγόραζα. Λοιπόν, σήμερα έχω χρησιμοποιήσει αυτό το bronzer από Huda Beauty. Είναι στην απόχρωση light, είναι το Tantour Contour and Bronzer Cream, το οποίο, παιδιά, είναι ένα καταπληκτικό κρεμώδες προϊόν. Δεν έχω χρησιμοποιήσει bronzer σε πούδρα από πάνω. Έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια και blend σαν όνειρο, μαγικά. Λοιπόν, θα βάλω λίγο στο χέρι μου απλά για να δείτε την απόχρωση, γιατί θα σας σουατσάρω όσα περισσότερα μπορώ σήμερα. Και έχω να πω τα καλύτερα, νομίζω ότι μου αρέσει ακόμη περισσότερο και από το κρεμώδες bronzer της Fenty, που είναι το δεύτερο για το οποίο θέλω να σας μιλήσω. Το έχω στην απόχρωση μακιάτο, είναι το Cheeks Out Freestyle, πώς το λέει, Cream Bronzer. Και θα σουατσάρω και αυτή την απόχρωση και αυτό είναι κρεμώδες και αναμειγνύεται ωραία, αλλά σαν το άλλο δεν είναι, νομίζω δηλαδή ότι με δυσκολεύει λίγο περισσότερο. Βλέπετε, υπάρχει διαφορά στις αποχρώσεις, αυτό είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμο της Fenty, αυτό είναι λίγο πιο σκούρο και όμως δεν φαίνεται βαρύ στο πρόσωπο, δεν ξέρω, η Huda για μένα τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά σε αυτή την κατηγορία. Και το τρίτο κρεμώδες bronzer που θέλω να σας δείξω είναι αυτό εδώ, είναι η απόχρωση Bondi Bay από, όχι από την άλλη, είναι, από την εταιρεία Nude Sticks. Ένα bronzer κρεμώδες που ουσιαστικά με έκανε να γνωρίσω τα κρεμώδη bronzer και να τα αγαπήσω. Άλλη απόχρωση και αυτή, βλέπετε, ακόμα πιο θερμή. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, όταν έχετε μαυρίσει. Είναι πάρα πολύ ωραία για καλοκαίρι. Και το έχω τελειώσει, δεν βγάζει άλλο. Είναι ένα bronzer σίγουρα που θα ξαναγόραζα όταν τελειώσει το No Buy και όταν τελειώσω και αυτά τα δύο κρεμώδη που έχω. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε, να μείνουμε σε κρεμώδη προϊόντα θα έλεγα και να περάσουμε σε highlighters. Ένα από τα highlighters που ήρθε πρόσφατα στη συλλογή μου και το φοράω επίσης σήμερα στο πρόσωπό μου, δεν έχω βάλει κρεμώδες highlighter από πάνω, είναι αυτό εδώ από την σειρά Total Control Pro της NYX. Αυτή η απόχρωση είναι η Cool και η φιλοσοφία πίσω από όλα αυτά τα μπουκαλάκια είναι ότι μπορείς να αναμίξεις τις αποχρώσεις για να φτιάξεις τη δική σου ιδανική απόχρωση foundation, αλλά μπορείς να αναμίξεις και αυτό με το foundation σου για να το κάνεις πιο λαμπερό. Έχει φανταστική λάμψη και αντανάκλαση. Ή μπορείς να το χρησιμοποιήσεις πάνω από το foundation σου, έτσι τα μπονεριστά, για να δώσεις ακόμα περισσότερη φυσική λάμψη στην επιδερμίδα και νομίζω ότι η NYX εδώ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, γιατί εμένα μου αρέσει αυτό το φυσικό αποτέλεσμα που είναι σαν να είσαι ωραία ενυδατωμένη και σαν να έχεις μια πολύ ωραία λαμπερή φυσική επιδερμίδα. Το δεύτερο υγρό highlighter που θέλω να σας δείξω είναι το Illuminator βασικά από την Iconic London και αυτό είναι πολύ πιο μεταλλικό και πολύ πιο έντονο. Θα το βάλω και αυτό στο χέρι μου, αλλά θα το βάλω νομίζω και στο πρόσωπό μου για να το δείτε. Okay, εδώ μιλάμε για άλλο level λάμψης, έτσι, καμία σχέση. Ας βάλω και λίγο στο πρόσωπο και αυτό μπορείτε να το βάλετε είτε με beauty blender είτε με τα δάχτυλά σας πάνω από το foundation. Το συγκεκριμένο όμως δεν το βρίσκω και τόσο πολύ σταθερό, να σας πω την αλήθεια. Χρειάζεται οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσω ακόμα ένα highlighter από πάνω. Ποιο να διαλέξω, δεν ξέρω, για να βάλω από πάνω. Θα διαλέξω αυτό που έχω πάρα πολύ καιρό να το χρησιμοποιήσω. Είναι μια mini συσκευασία, η οποία, εντάξει, είναι και αρκετά παλιά. Είναι το Opal της Becca, ένα πάρα πολύ διάσημο highlighter και για πολύ καλό λόγο, γιατί και αυτό σου δίνει αυτή τη γυαλάδα χωρίς να φαίνεται ότι έχεις βάλει glitter στο πρόσωπό σου. Έχει τόσο φίνες μικροπέρλες μέσα που πραγματικά δίνει ένα τέλειο αποτέλεσμα και πολύ chic αποτέλεσμα. Πάρα πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, αυτό ήταν το Opal της Becca. Πάμε να προχωρήσουμε και να σας δείξω ένα κλασικό και αγαπημένο.
το Soft and Gentle από τη σειρά Mineralize Skin Finish της MAC. Λοιπόν, αυτό προφανώς το ξέρετε, οι περισσότεροι φαντάζομαι θα το έχετε δοκιμάσει κιόλας. Έχω χώρο στο χέρι μου εδώ, έχω χώρο για να το σουατσάρω έτσι λίγο να δείτε τη λάμψη του. Και αυτό πάρα πολύ φινό, πάρα πολύ chic, δεν είναι αυτή η λάμψη η πάρα πολύ έντονη, έτσι. Αν θέλετε πάρα πολύ έντονη λάμψη, θα τη βρούμε και αυτή στη συνέχεια. Εμένα μου αρέσουν όμως πιο πολύ αυτά τα πιο λεπτοκομμένα highlighters για το δικό μου πρόσωπο και για τις επιδερμίδες γενικά που σαν και εμένα έχουν νομιόμορφη υφή την οποία δεν θέλω να τονίζουν τα highlighters. Θα περάσω τώρα σε αυτό εδώ από Bobbi Brown και αυτό το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ το καλοκαίρι που πέρασε. Θα το σουατσάρω και αυτό για να το δείτε στο χέρι μου και θα παρατηρήσετε ότι η απόχρωσή του είναι σαφώς πιο μπρονζέ. Είναι αυτή η καλοκαιρινή έτσι, φανταστική μπρονζέ λάμψη που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι και αυτό αρκετά διακριτικό και όχι εκτυφλωτικό. Πάμε να περάσουμε σε κάτι πιο εκτυφλωτικό και πιο οικονομικό από την εταιρεία MUA. Αυτό είναι το Highlighting Kit από Makeup Academy, λέγεται Glow. Και η απόχρωση που μου αρέσει περισσότερο είναι αυτή νομίζω. Βέβαια πολλές φορές τη συνδυάζω και με αυτή εδώ την πιο χρυσή, αλλά θα τη σουατσάρω και τις τρεις για να τις δείτε. Είναι παιδιά πιο έντονες από ό,τι έχουμε δοκιμάσει μέχρι τώρα. Γι' αυτό και δεν τις έχω χρησιμοποιήσει και τόσο πολύ να πω την αλήθεια. Αλλά εξακολουθεί να είναι μια πολύ ωραία παλέτα για λάμψη. Και μιας και είμαστε στα οικονομικά, να περάσω στην NYX και στην High Gloss Illuminating Powder, η οποία είναι στην απόχρωση Daytime Hello και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Παιδιά, είναι βουτυρένιο όταν το αγγίζεις με το χέρι σου και δείτε τι ωραία που απλώνεται και πόσο ωραίο και λαμπερό και διακριτικό ταυτόχρονα είναι, δεν μπορώ να το περιγράψω. Πάρα πολύ ωραία πουδρά από την NYX επίσης. Ωστόσο, να μην το ξεχάσω, ένα υγρό highlighter που δεν μου άρεσε να πω την αλήθεια για τον απλούστατο λόγο ότι έχει πάρα πολύ χοντρό γκλίτερ μέσα. Είναι από την NYX και είναι το California Beaming. Παιδιά, αυτό είναι τόσο έντονο που εγώ δεν νομίζω ότι θα το φορέσω ποτέ και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να το χαρίσω. Αλλά θα σας δείξω το αποτέλεσμα που έχει στην περίπτωση που εσείς ενδιαφέρεστε και σας αρέσει αυτή εδώ η ασύλληπτη γυαλάδα. Νομίζω ότι είναι για πολύ ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις ή για να το βάζετε στο σώμα. Δεν είναι άσχημο για το σώμα. Ίσως μια πιο μπροντζέ απόχρωση θα ήταν πάρα πολύ ωραία για το καλοκαίρι. Αυτή εδώ που έχω εγώ είναι η απόχρωση Pearl Necklace. Και έχω άλλα δύο highlighters για τα οποία θέλω να σας μιλήσω. Πάμε στην Charlotte Tilbury. Αυτό είναι το Film Star Bronze and Glow. Αυτό πραγματικά είναι η πιο διακριτική λάμψη από όλες θα έλεγα. Σαν να μην έχεις τίποτα στο πρόσωπό σου. Μπορείς αυτή την πούδρα να τη χρησιμοποιήσεις και κάτω από τα μάτια. Θα καθαρίσω λίγο το χέρι μου για να σας τη δείξω μόνη της. Πολύ διακριτικά και πολύ απαλά και δίνει μια πάρα πολύ ωραία έτσι, λάμψη και φωτεινότητα. Φωτεινότητα μάλλον δίνει η συγκεκριμένη πούδρα, περισσότερο από ό,τι λάμψη θα έλεγα. Αλλά είναι και αυτό ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα αν δεν σας αρέσουν τα έντονα highlighters. Και το τελευταίο που έχω είναι η Instant Light Illuminating Powder από Coré. Η συγκεκριμένη όταν τη σουατσάρεις μ' αρέσει πολύ, όταν δε βάζω το πινέλο μου μέσα τη βρίσκω πάρα πολύ πουδρένια. Δηλαδή, δείτε, παπ, σηκώνει πάρα πολύ προϊόν και κάπως λίγο με ενοχλεί αυτό. Α, ψέματα είπα, δεν είναι τελευταία, έχω άλλη μία που τη βλέπω εδώ πέρα. Λοιπόν, θα τη σουατσάρω παρόλα αυτά στο χέρι μου, είναι αυτή εδώ. Δεν ξέρω, δεν έχω ενθουσιαστεί. Θέλω να μου πείτε κι εσείς αν την έχετε δοκιμάσει. Εγώ πάντως δεν την έχω πολύ χρησιμοποιήσει, αλλά θα την κρατήσω στη συλλογή μου, θα τους δώσω άλλη μια ευκαιρία. Και η τελευταία λοιπόν πούδρα που θέλω να σας δείξω για φωτεινότητα είναι από αυτό εδώ το duo Lost in Amalfi από Kiko Milano. Είναι το Bronzer and Highlighter Duo στην απόχρωση 01 Bon Min. Έχω χρησιμοποιήσει και τις δύο αποχρώσεις, μάλιστα νομίζω το highlighter μου άρεσε και περισσότερο από το bronzer. Θα τα σουατσάρω και τα δύο μιας και είμαστε εδώ και μιας και μιλάμε και για bronzer σήμερα. Ναι, πολύ διακριτικό και το ένα και το άλλο.
Λοιπόν, εδώ είναι το highlighter, εδώ είναι το bronzer, ίσα που φαίνονται, ωραίο αποτέλεσμα παρόλα αυτά. Νομίζω ότι αυτή η απόχρωση ταιριάζει πιο πολύ σε πιο ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες από τη δική μου. Θα δοκίμαζα και το 02 για μένα, νομίζω ότι θα είχε πιο έντονο, πιο εμφανές αποτέλεσμα και πιο καλό αποτέλεσμα. Συνεχίζω με ένα bronzer από την Eredue, το οποίο εμένα δεν με έχει βολέψει καθόλου γιατί έχει πάρα πολύ λάμψη. Είναι το Glowing Bronzer στην απόχρωση 500 Betty and the Caveman και είναι αυτό εδώ, το οποίο, παιδιά, έχει πάρα πολύ φωτεινό αποτέλεσμα και δεν είναι κάτι που εγώ αγαπώ στα bronzer μου, δυστυχώς. Όπως βλέπετε, η λάμψη είναι εμφανέστατη, περισσότερο για highlighter μου κάνει. Θα το κρατήσω βέβαια, δεν θα πετάξω τίποτα τελικά από τη συλλογή, θα την κρατήσω όπως είναι. Θα το κρατήσω γιατί τίποτα δεν ξέρει, μπορεί μια μέρα να θέλω να έχω πιο λαμπερό αποτέλεσμα. Πάμε στο City Bronzer της Maybelline. Αυτό είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου, είναι μία από τις ανακαλύψεις τέλους, αν δεν κάνω λάθος, του 20 και συνεχίζω να το χρησιμοποιώ και αυτό έχει ωραίο διακριτικό αποτέλεσμα και είναι πούδρα που μπλεντάρεται πολύ εύκολα, δεν θα σας κάνει καθόλου λεκέδες σε σημεία. Είναι αυτό εδώ και παρόλο που φαίνεται πολύ ανοιχτόχρωμο, πραγματικά την κάνει τη δουλίτσα του. Αν το χτίσεις κιόλας, έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Καλύτερα, σας έχω ξαναπεί, να είναι ανοιχτές οι αποχρώσεις των bronzer που χρησιμοποιείτε και να τις χτίζετε παρά να έχετε ένα λεκέ εδώ που δεν ξέρετε πώς να το μπλεντάρετε. Πάμε σε Bobbi Brown, πάρα πολύ αγαπημένο bronzer. Illuminating bronzer και αυτό, αλλά δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο δουλεύει. Ίσως θα μπορούσα να το βάλω δίπλα από αυτό της Eredue για να σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ και ποια είναι η διαφορά τους. Λοιπόν, εδώ έχουμε το bronzer της Eredue, εδώ έχουμε το bronzer της Bobbi Brown. Όπως βλέπετε, εδώ υπάρχει μία διακριτική λάμψη, σχεδόν το κάνει έτσι πιο διάφανο όταν το εφαρμόζεται στο πρόσωπο και εδώ έχουμε μία ξεκάθαρη λάμψη, τύπου illuminator, τύπου highlighter. Λοιπόν, αυτό είναι η Illuminating Bronzing Powder στην απόχρωση 4 Aruba από Bobbi Brown που αγαπώ πολύ. Ακόμα ένα bronzer του οποίου δεν είμαι fan εξαιτίας της λάμψης που διαθέτει είναι το California Beaming από την NYX. Παρόλα αυτά το κρατάω στη συλλογή μου. Αυτό είναι το The Golden One και επί τη ευκαιρία, αφού έχουμε εδώ και το bronzer με λάμψη από Eredue και δίπλα το Bobbi Brown, λέω εδώ να σας σουατσάρω και αυτό για να δείτε και τη δική του λάμψη αλλά και τη δική του απόχρωση. Πρώτον, το pigment είναι εντάξει, ασύλληπτο, εύκολο να βάλεις πάρα πολύ προϊόν, οπότε αν το αποκτήσετε ελαφρύ χέρι παρακαλώ και πολύ fluffy πινέλο. Όπως βλέπετε και αυτό έχει τρελή λάμψη και μια πιο καφέ απόχρωση, διαφορετική από τα άλλα δύο. Ένα bronzer τώρα το οποίο λατρεύω, μ' αρέσει η μυρωδιά του, μ' αρέσει πώς εφαρμόζεται στο πρόσωπο. Μ' αρέσει και η τιμή του, είναι το Butter Bronzer από Physicians Formula. Παιδιά, αυτό το bronzer είναι στην απόχρωση, μισό λεπτό να σας πω, bronzer, γιατί κυκλοφορούν διάφορες εκεί έξω. Νομίζω ότι επίσης ταιριάζει σε κάθε απόχρωση επιδερμίδας, όπως και το επόμενο για το οποίο θέλω να σας μιλήσω. Δεν φαίνεται σχεδόν καθόλου εδώ στο χέρι μου τώρα που το έχω σουατσάρει και όμως πιστέψτε με, στο πρόσωπο είναι καταπληκτικό. Δίνει το πιο ωραίο, το πιο φυσικό, το πιο ζεστό αποτέλεσμα και θα βάλω και λίγο έτσι για να τονίσω το bronzer που ήδη έχω στο πρόσωπό μου και να το σετάρω λίγο. Δεν ξέρω αν φαίνεται η διαφορά, εγώ πάντως κάπως εδώ τη βλέπω. Και το επόμενο για το οποίο θέλω να σας μιλήσω είναι το bronzer που δεν πεθαίνει ποτέ. Είναι το πρώτο bronzer που μπήκε στη συλλογή μου και το έχω σε δύο μεγέθη κιόλας. Είναι το Hoola από την Benefit και είναι το bronzer που δεν τελειώνει και ποτέ, δεν ξέρω. Το συγκεκριμένο νομίζω ότι έχει απίστευτα μεγάλη διάρκεια για κάποιο λόγο. Αυτό είναι το mini το δικό μου, αυτό είναι το πιο μεγάλο. Μάλλον θα πρέπει να τα ξεφορτωθώ για τα δύο γιατί τα έχω πολύ καιρό εδώ και... εντάξει, θα έχουν λήξει, δεν θα είναι καλό να τα χρησιμοποιήσω φαντάζομαι, αλλά είναι ένα bronzer που αν λέτε ποιο να αγοράσω, δεν είμαι σίγουρη για την απόχρωση, πάρτε αυτό γιατί είναι η πιο safe επιλογή πιστεύω που μπορείτε να κάνετε από bronzer.
Για να δω, έχω άλλο bronzer για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να περάσουμε σε μερικά ακόμα highlighters που θέλω να σας δείξω. Έχω και είναι το Bronze & Glow Duo από την Natasha Denona. Αυτό είναι το μισοτελειωμένο μου, αυτό είναι το γεμάτο. Ας σκουατσάρουμε λοιπόν το bronzer από εδώ. Αυτό είναι μια πιο κοκκινοπή απόχρωση bronzer, σαφώς όχι για όλα τα γούστα. Εμένα μου αρέσει γιατί σου δίνει αυτό το ηλιοκαμένο αποτέλεσμα, σαν να έχεις αρπάξει λίγο από τον ήλιο, και πραγματικά την έχω πολύ χρησιμοποιήσει και πολύ ευχαριστηθεί. Αυτή που δεν έχω πολύ ευχαριστηθεί είναι η Illuminating Powder που έχει δίπλα, το highlighter δηλαδή, το οποίο βρίσκω ότι είναι πολύ πολύ έντονο και πολύ πολύ γκλιτεράτο, ειδικά όταν το εφαρμόζεις στο πρόσωπο, παιδιά, αυτό τονίζει τα πάντα και... Δυστυχώς λίγο με απογοήτευσε, αλλά το ξαναγόρισα μόνο για τον bronzer γιατί μου άρεσε τόσο μα τόσο πολύ. Φανταστική λάμψη με το Metallic Highlighter Master Chrome από Maybelline. Η συσκευασία θα ήθελα να είναι λίγο καλύτερη και λίγο πιο ανθεκτική, γιατί, okay, έχει διαλυθεί. Αλλά το highlighter, παιδιά, δεν υπάρχει. Επίσης από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου, έχει λίγο χρώμα, έτσι μια πιο ροζέ απόχρωση, είναι το Molten Rose Gold το συγκεκριμένο. Και μια πιο ροζέ απόχρωση έχει και αυτό το συγκλονιστικό από Wet n Wild, είναι η Mega Glow Highlighting Powder στην απόχρωση Bloom Time, και θα το σφατσάρω ακριβώς δίπλα. Το Bloom Time είναι αυτό από Wet n Wild και αυτό είναι από Maybelline. Αυτά δεν τα αλλάζω με τίποτα, πραγματικά τα λατρεύω. Έχω πολύ καιρό βέβαια να τα χρησιμοποιήσω, η αλήθεια είναι αυτή. Και τέλος έχω αυτή εδώ την παλέτα από Smashbox, η οποία δεν είμαι σίγουρη αν κυκλοφορεί ακόμη, μην με μαλώσετε, αν τη βρω θα σας τη βάλω στην περιγραφή. Και θα πω ότι εντάξει, δεν είμαι ενθουσιασμένη από αυτά τα χρώματα, για τον απλούστο το λόγο ότι είναι πάρα πολύ έντονα και για μένα κάνουν πιο πολύ για να τα βάζεις από πάνω από το ρούσο σου για να δίνεις λάμψη, παρά να τα χρησιμοποιήσεις ως highlighters, γι' αυτό και δεν την έχω πολύ χρησιμοποιήσει, αλλά κάποιοι αγαπούν το highlighter τους να έχει και λίγο χρώμα. Αυτά για σήμερα, νομίζω σας τα είπα όλα. Πήρα βαθιά ανάσα, ελπίζω αυτό το βίντεο να μην έχει βγει τεράστιο. Περιμένω όπως πάντα τα like σας και τα σχόλιά σας. Πείτε μου τι θέλετε να δούμε στο επόμενο βίντεο, ποιο κομμάτι της συλλογής μου, νομίζω μάσκαρα θα δούμε, και θα προσπαθήσω, δεν σας το υπόσχομαι, να σας δείχνω και το αποτέλεσμα στις βλεφαρίδες μου, αν και νομίζω ότι θα είναι πολύ ταλαιπωρία το βάφε-ξέβαφε, οπότε δεν ξέρω αν θα το καταφέρω τελικά. Φιλιά πάρα πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο, να περνάτε υπέροχο, να προσέχετε τους εαυτούς σας και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!